Εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης αναλαμβάνει η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών προκειμένου να γνωστοποιήσει μέσω μιας σειράς δράσεων τα χρονίζοντα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο. Το θέμα με την έλλειψη μεταφραστικής συνείδησης στο κράτος και την αναρχία που επικρατεί στην αγορά έχει πλέον ξεφύγει. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Ξεκινάμε μια σειρά από δράσεις. Στη συνέντευξη τύπου ετέθη αναγκαιότητα για μια εθνική μεταφραστική πολιτική που θα σταματήσει να μεροληπτεί υπέρ των δυτικοευρωπαϊκών γλωσσών και χαρακτηρίστηκε αδύρυτη η ανάγκη για μεταστροφή στη σπουδή άλλων γλωσσών όπως η κινέζικη, η εβραϊκή ή ακόμη τα ορντού ή τα χίντι. Οι σπουδές οι μεταφραστικές ξεκίνησαν γύρω στη δεκαετία του 50 και κάθε άνθρωπος που σε ένα συγκεκριμένο τομέα είχε μία γλωσσομάθεια μπορούσε να ασκήσει το επάγγελμα. Παρόν στις δράσεις της Πανελλήνιας Ένωσης και ο απερχόμενος πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο οποίος παραλύλησε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του επαγγέλματό τους οι μεταφραστές με εκείνες των δημοσιογράφων. Επίσης και το πώς θα δώσει φωνή σε ανθρώπους που δεν έχουν φωνή, όπως τους διερμηνείς που δουλεύουν σε εμπόλεμες περιοχές, όπως τους δημοσιογράφους που σε εμπόλεμες περιοχές πρέπει να συνεργαστούν με διερμηνείς. Αντιπροσωπεία της Ένωσης με επικεφαλής τον Δ. Λιού επισκέφθηκαν κέντρα υποδοχής προσφύγων της περιοχής, συζήτησαν με τους πρόσφυγες και κατέληξαν στη διαπίστωση ότι στο νέο περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται με τις συνεχείς ροές μεταναστών, η παρουσία επαγγελματιών μεταφραστών και διερμηνέων στα κέντρα φύλαξης είναι επιτακτική.